Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος, το κυρίαρχο τώρα είναι βεβαίως τι θα επακολουθήσει σε πολιτικό αλλά και σε αστυνομικό επίπεδο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στον Κυριάκο 56 να δούμε τις προεκτάσεις. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Κύβος ερήφθη για την αποσαφήνιση των αιτιών κατάρρευσης του συνεργατισμού. 8 μήνες μετά την έναρξη της έρευνας της Τριμπελούς Επιτροπής, που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας και 5 μέρες μετά την παράδοση στον Κώστα Κληρίδη, το πόρισμα των 800 σελίδων δόθηκε στη δημοσιότητα. Yeah. Όπως παρακολουθήσαμε, Πέτρα, και στο ρεπορτάζ, τα γεγονότα και τα αίτια της κατάρρευσης του συνεργατισμού έχουν πλέον καταγραφεί. Επίσης, έχει προσμετρηθεί και το κολάνι των διαφόρων μορφών ευθυνών, το οποίο τυλίγει πολλούς πολιτικούς κόμματα και τραπεζίτες, τόσο για την πρώτη 2013 περίοδο, όσο και για την περίοδο μετά το 2013. Αυτή τη στιγμή, όλη η κυπριακή κοινωνία και πολιτεία έχει στα χέρια της τα γεγονότα της κατάρρευσης του συνεργατισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για ξεκάθαρες διαπιστώσεις της Επιτροπής, έπειτα από μια πολύμηνη και περίπλοκη έρευνα, θα έλεγα, που έγινε με την απέτηση όλων. Έτσι, Κυριάκο. Το θέμα είναι βεβαίως, όταν υπάρχει απόδοση ευθυνών, να υπάρχει και ανάληψη ευθυνών. Μα είναι η γενική απέτηση πως όλοι όσοι φέρουν τις όποιες ευθύνες να τις επομίζονται. Άλλωστε, δεν υπάρχει νόημα να διεξάγονται πολύμινες και περίπλοκες έρευνες χωρίς να έχουν αντίκρισμα. Έτσι, οι πολιτικές ευθύνες είναι ξεκάθαρες μέσα στο πόρισμα. Θα δούμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ποιες είναι οι μέχρι στιγμής αντιδράσεις. Σε αυτό το σημείο, να τονίσουμε πως ο στόχος του πορίσματος δεν είναι να αποδώσει ποινικές ευθύνες, αλλά να βοηθήσει με τη συγκέντρωση μαρτυρικού υλικού την περαιτέρω διερεύνηση τέτοιων θεμάτων από τις αστυνομικές αρχές. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, ως γνωστό, το κομμάτι των ποινικών ευθυνών το χειρίζεται ήδη ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος εδώ και 5 ημέρες περίπου το έχει, είναι ενώπιον του και το μελετά. Συνεπώς, έπονται εξελίξεις πολύ σύντομα. Η νομική υπηρεσία θα κρίνει κατά πόσο δικαιολογείται ή όχι η δεξαγωγή περαιτέρω ερευνών και στην πορεία θα αποφασίσει αν δικαιολογείται ή όχι η άσκηση νέων διώξεων. Άρα, λοιπόν, συνοψίζουμε. Τα αίτια κατάρρευσης του συνεργατισμού βάσει των συμπερασμάτων της Επιτροπής έχουν ήδη καταγραφεί και είναι εκεί διαθέσιμα στους πάντες. Για τα περαιτέρω τώρα ποινικά που θα γίνουν γνωστά, αυτά θα γίνουν γνωστά οι εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών. Ναι. Να πούμε πάντως, Πέτρα, πως μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής, τον κύριο Γεώργιο Αρέστη, ο οποίος μας ανέφερε πως ό,τι είχε να πει η Επιτροπή είναι ήδη στο πορίσμα της. Μάλιστα, καθαρό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος...